παρουσίασή μου σήμερα στο session αυτό που λέγεται σύγχρονες δομές παραγωγής καινοτομίας θα επικεντρωθεί σε αυτό που λέμε κλάστερ καθαρής ενέργειας, επιχειρήσεων καθαρής ενέργειας κόρους από το αρχαιοελληνικό χορός. Και είναι μία παρουσίαση, είναι στα αγγλικά αλλά θα μιλήσω στα ελληνικά και νομίζω θα είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε, που θα σας δώσει μία ιδέα του πώς νομίζουμε εμείς ότι μπορούν να γίνουν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Περιοχής μας εννοώ όχι μόνο της Κεντρικής Μακεδονίας, εννοώ και της Ανατολικής και της Θράκης, γενικά όλης της Βόρειας Ελλάδας, και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να, και ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε τι τομείς. Πιο πριν, για όσους αγνοούν το ΕΚΕΤΑ, θα δώσω μια πολύ μικρή παρουσίαση για το τι είμαστε και το τι κάνουμε. Είμαστε ένα από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα της χώρας, 5 Ινστιτούτα. Η έμφασή μας είναι στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καινοτομία. Έχουμε πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με πάρα πολλές εταιρείες διεθνώς, βιομηχανίες και πολύ ιδιαίτερες υποδομές σε πολλούς τομείς, αλλά με προεξάρχοντες την ενέργεια, το περιβάλλον, τη βιώσιμη κινητικότητα, τις διεργασίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής, τη λεγόμενη αγροβιοτεχνολογία και τις ομικές τεχνολογίες σε βιοιατρικά θέματα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ΕΚΕΤΑ με αριθμούς, υπάρχει από το 2000, αν και κάποια Ινστιτούτα, ένα Ινστιτούτο υπάρχει από το 1985, πάνω από 600 άνθρωποι, περισσότεροι μηχανικοί, ένας τζίρος πάνω από 20 εκατομμύρια ετήσια, μέσος όρος για τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια της κρίσης ο τζίρος του ΕΚΕΤΑ ανεβαίνει συνέχεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή όλη η κατάσταση στη χώρα. 30% έρχεται από διμερή βιομηχανικά συμβόλαια με την Παγκόσμια Βιομηχανία, 60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και λιγότερο από 10% έρχεται από δημόσια επιχορήγηση. Σας αναφέρω επίσης ενδεικτικά ότι 63% των χρημάτων που έρχονται από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία έρχονται στο ΕΚΕΤΑ. Επομένως, είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης και αυτό βεβαίως αναγνωρίζεται και από την στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το κατατάσσει στη 16η θέση σε απόλυτα νούμερα ανάμεσα σε όλα τα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά έργα του FP7. Περίπου πάνω από 300 έργα τρέχουν κάθε χρόνο και έχουμε κάνει πάνω από 3.000 έργα. Άρα, ξέρουμε λίγα πράγματα γι' αυτό που λέμε έρευνα και καινοτομία. Έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία, πολλά από αυτά είναι γνωστά, όπως το βραβείο Descartes, το ERC Advanced Grant, το RECPOT και πολλά άλλα. Και επίσης έχουμε και μερικές εταιρείες startup spin-offs που έχουν ξεκινήσει. Άλλες δύο είναι τώρα σε προετοιμασία και ήδη έχουμε και μια μικρή θερμοκοιτίδα που υπάρχουν άλλες 8 εταιρείες και κοιτάμε με πολύ μεγάλη συμπάθεια κάθε προσπάθεια που γίνεται από νέους ανθρώπους για να ξεκινήσουν σε αυτό το χώρο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε πλέον απέναντί μας τώρα και το Innovation Hub της Ζώνης Καινοτομίας, που θα μιλήσει ο Δημήτρης ο Ρακασάς, φαντάζομαι, ή αν δεν έχει μιλήσει ήδη, για το θέμα. Και μπορεί να πει κάποιος ότι ατενίζουμε το μέλλον με μια αισιοδοξία, η οποία βασικά πηγάζει από το γεγονός ότι μέχρι τώρα ήμασταν πάντοτε αυτόνομοι, ανεξάρτητοι και αναπτυσσόμαστε με τις δικές μας δυνάμεις, και νομίζω αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για την ανάπτυξη. Μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν. Κανένας δεν θα σας βοηθήσει. Μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Τώρα, επειδή θέλω να μιλήσω λίγο πιο πολύ για το τι είναι αυτό που είναι το κίνητρο για αυτό το κλάστερ της καθαρής ενέργειας, σας δίνω την αρχαιότερη αναφορά που υπάρχει. Είναι του Πλάτωνα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και λέει βέβαια ότι πρέπει να έχουμε τόση γη όσοι είναι ικανοί να τρέφει με πολύ σόφρονα τρόπο, δηλαδή με πολύ μετρημένο τρόπο, τους ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν σε αυτή, και τίποτα παραπάνω. Moderation. Αυτή νομίζουμε ότι είναι το μήνυμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το μήνυμα της βιώσιμης ανάπτυξης έχει πλέον περάσει μέσα και σε αυτούς που αναπτύσσουν την πολιτική της υπερδύναμης. Αυτό είναι από μια αναφορά που δίνει το National Intelligence Council σε κάθε Αμερικάνο πρόεδρο που εκλέγεται. Αυτή είναι η τελευταία αναφορά. Και λέει ότι ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις, οι μεγάλες τάσεις, τις οποίες η υπερδύναμη πρέπει να λάβει υπόψη της, έτσι ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την κυριαρχία της. Και αν θα δείτε, η τέταρτη μεγάλη τάση εδώ λέει Food, Water, Energy, Nexus. Το πλέγμα ανάμεσα στην ενέργεια, το νερό
και την τροφή. Γιατί και τα τρία πράγματα είναι συνδεδεμένα. Μπορεί να φανταστείτε ότι η τροφή ουσιαστικά είναι ένας ενεργειακός φορέας. Τροφή και ενέργεια είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς αυτή η άποψη, η μια πιο γενικευμένη άποψη για την ενέργεια, μπορεί να αποτυπωθεί σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή τη σκάλα που λέμε εδώ πέρα. Τη λέμε είναι η σκάλα στον ενεργειακό, του ενεργειακού παραδείσου. Στο πάνω μέρος αυτής της σκάλας έχουμε τον άνθρακα σε πολύ μικρό αριθμό οξείδωσης, ενώ στο τέρμα, στο κάτω μέρος της σκάλας, έχουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι ο άνθρακας ο οποίος έχει πεθάνει, έχει ήδη οξειδωθεί, δεν έχει καθόλου ενεργειακό περιεχόμενο. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι στην κορυφή της σκάλας έχουμε ψηλό ενεργειακό περιεχόμενο και κατεβαίνοντας κάτω χάνουμε ενεργειακό περιεχόμενο και βλέπετε διάφορες ενώσεις. Και βέβαια μπορούμε να φανταστούμε ότι η κορυφή της σκάλας είναι η τροφή, ενώ στο μπάτο της σκάλας είναι τα απορρίμματα. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν μιλάμε για sustainability, για βιωσιμότητα, είναι να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αυτή την ανακύκλωση. Κάτι που η φύση κάνει ήδη με τα φυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι λοιπόν το Corus? Το Corus είναι μια συστάδα επιχειρήσεων οι οποίες έχουν τεχνολογίες είτε ανανεώσιμες, είτε χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, είτε διάφορα άλλα σχετιζόμενα προϊόντα ή δραστηριότητες και προσπαθούν να δουλέψουν μαζί για να φτιάξουν καινούργια προϊόντα για την παγκόσμια αγορά, στην καθαρή ενέργεια και στην βιώσιμη ή στην πράσινη κινητικότητα, όπως τα λέγαμε. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από εταιρείες που έχουν προϊόντα, μπορεί να είναι και εταιρείες που αποτελούν χρήστες ενέργειας, υψηλοί καταναλωτές ενέργειας ή ακόμα και εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτό που λέμε networking ή μεταφορές και όλα τα πράγματα που σχετίζονται γύρω από αυτή την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που ξεκινάει από την παραγωγή ενεργειακών πρώτων υλών, της τεχνολογίας μετασχηματισμού, της χρήσης και ούτω καθεξής. Αυτό ακριβώς είναι και το κίνητρό μας. Έχουμε αυτή την έννοια του γενικευμένου ενεργειακού διαδρόμου, όπως λέμε, που στην αρχή του υπάρχουν οι ενεργειακοί φορείς, μέσα στους οποίους συγκαταλεύουμε και τις τροφές και την τροφή, τουλάχιστον αυτό που λέμε τις πρώτες ύλες. Άρα θα δείτε υπάρχουν καύσιμα, ζώα, φυτά, ρύπη. Για μας η ρύπη είναι πρώτη ύλη, δεν είναι κάτι που είναι για να το διαθέτουμε. Ανανεώσιμες πηγές. Το δεύτερο στάδιο αυτής της αλυσίδας είναι οι διεργασίες και οι επεξεργασίες που κάνουμε με συγκεκριμένους αντιδραστήρες και άλλα hardware, αλλά επίσης και τις τεχνολογίες πληροφορικής που χρειάζονται για να το κάνει κάποιος βέλτιστα. Ακολουθούν οι αλυσίδες διανομής, οι λογιστικές, όπως λέμε, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, τα δίκτυα, η αγωγή, τα δίκτυα με την ευρύτερη έννοια, αλλά και την έννοια του hardware. Όπως ξέρετε, εδώ από την περιοχή περνάνε πάρα πολλά δίκτυα. Η Εγνατία, ένα από αυτά, νομίζω πρέπει να γίνει μια βελτιστοποίηση, να μπορείς να στρίψεις και όταν πάρεις λάθος έξοδο και να μην πας άλλα 20 χιλιόμετρα ή 30 χιλιόμετρα παρακάτω. Και βεβαίως όλα αυτά αποσκοπούν στο να έχουμε αυτό που λέμε έξυπνες χρήσεις βιώσιμων τεχνολογιών μέσα σε έξυπνες κοινωνίες. Και να είμαστε σίγουροι ότι οι επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο στον άνθρωπο, στην υγεία είναι οι επιθυμητές, αλλά επίσης και στην οικονομία. Γιατί αυτό που καλούμαστε να βελτιστοποιήσουμε είναι αυτή εντός εισαγωγικών ουτοπία. Να συνεχίσουμε να ζούμε με τον τρόπο που μας αρέσει και οι υπόλοιποι γύρω μας επίσης το ίδιο, χωρίς να φέρνουμε προβλήματα στο περιβάλλον ούτε στην οικονομία. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι από τα λεγόμενα άλλη τα προβλήματα, απλώς χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια και να σκεφτεί κάποιος λίγο διαφορετικά. Κάποιες τεχνολογίες ίσως δεν αφορούν αυτό το ακροατήριο, μιλάμε όμως για τεχνολογίες που έχουν να κάνουν είτε με αυτό που λέμε παραγωγή ενεργειακών πόρων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όπως είναι διάφορα καύσιμα συμπεριλαμβανομένων βιοκαυσίμων ή τα λεγόμενα ηλιακά καύσιμα, η βιώσιμη κινητικότητα, τα smart grids και ούτω καθεξής, αλλά επίσης και τα εργαλεία που λέμε, η τελευταία γραμμή, τα εργαλεία για την χαρτογράφηση του εκθεσιώματος. Το exposome είναι το αντίστοιχο του γονιδιώματος, είναι αυτό που μας κάνει, είναι το σύνολο της έκθεσής μας σε όλους αυτούς τους παράγοντες
του περιβάλλοντος, η οποία αλληλεπιδρώντας με το γονιδίωμα είναι υπεύθυνη για όλες τις ασθένειες ή το 95% εν πάση περιπτώσει των ασθενειών που ακόμα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Κάποιος είχε γράψει κάποτε ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, αν δεν κάνω λάθος είναι του Φρόιντ, μπορεί όμως και να μην το θυμάμαι καλά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς γίνεται να ξέρουμε τι επίδραση ασκεί όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο το δημιουργούμε εμείς με την τεχνολογία και τον τρόπο ζωής μας επάνω μας για να πάρουμε τα σωστά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε λιγότερες επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που επιθυμούμε, δεν με αφήνει να προχωρήσω γιατί λέει πριν να ενεργοποιηθούν τα Windows, ελπίζω. Αυτό λοιπόν που επιθυμούμε είναι να βάλουμε μαζί τους παίκτες αυτού του συστήματος ή αυτούς που μπορούσαμε εμείς εν πάση περιπτώσει να στρατολογήσουμε. Εδώ βλέπετε ένα cross-section των εταιριών που απαρτίζουν το βασικό πυρήνα της συστάδας Chorus για να δημιουργήσουμε καινούργιες τεχνολογίες και καινούργια προϊόντα για τις καινούργιες αυτές αγορές, οι οποίες, όπως είπα, είναι διεθνείς. Αν το απλώσουμε στην περιοχή μας, θα δούμε ότι από την Αλεξανδρούπολη ως την Ιγουμενίτσα έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα εργαστηρίου που συμβαίνουν και βρίσκονται μαζί όλες οι πηγές αλλά και όλα τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τους λεγόμενους ενεργειακούς διαδρόμους που αυτή τη στιγμή είναι η αγωγή, αλλά επίσης και η Εγνατία Οδός, γιατί η Εγνατία Οδός δεν είναι μόνο απλώς ένας δρόμος, είναι ένας ενεργειακός αγωγός. Γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε πάνω από το 70% της παραγωγής ενέργειας για τη χώρα. Ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία έχουμε τους Λιγνίτες, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε τον Πρίνο τον αγωγό που έρχεται το φυσικό αέριο. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουμε τα δηληστήρια, διάσπαρτα παντού έχουμε δυνατότητες για βιοκαύσιμα, ο ήλιος παντού είναι διαθέσιμος. Υπάρχουν επίσης πολλές πρώτες ύλες, ορυκτές πρώτες ύλες που πρέπει να μάθουμε να τις αξιοποιούμε με το γραμμάριο, θα λέγαμε, όχι με τον τόνο, δηλαδή να προσθέτουμε αξία επάνω τους. Και υπάρχει και ένα κεφάλαιο διανοητικό, το οποίο έχει αποφασίσει να μείνει σε αυτή την περιοχή και να δώσει τη μάχη του για την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν είναι όπως λέμε, το backbone, η ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη της περιοχής και πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες τεχνολογίες που μπορούμε να αναπτύξουμε. Και βεβαίως, επειδή αυτή είναι μια πολύ μικρή περιοχή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αναπτύσσουμε, ζούμε εδώ, επειδή είναι ωραίο το μέρος που μας αρέσει, εδώ γεννηθήκαμε, αλλά η αγορά μας είναι παγκόσμια. Άρα είναι λάθος να κοιτάμε το πού μπορούμε να πουλήσουμε αυτό που φτιάχνουμε εδώ. Μπορούμε να το πουλήσουμε παντού και γι' αυτό το λόγο θα εκμεταλλευτούμε και όλες τις πύλες εξόδου της περιοχής, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και όλα τα δίκτυα που περνάνε. Συγκεκριμένα παραδείγματα νέων προϊόντων και τεχνολογιών που αναπτύσσουμε σε αυτό το κλάστερ είναι, για παράδειγμα, κινητές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας, αυτό που θα λέγαμε αποκεντρωμένη διαχείριση και παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα, συστήματα αντιρρύπανσης με αρκετή εξυπνάδα, θα λέγαμε, που έχουν επάνω τους για να μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα από τις εκπομπές. Πριν από 2-3 μέρες, σας θυμίζω, ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε μια ιστορική κίνηση για να μειωθούν στο μέλλον οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αγορά. Σταθμούς για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Όταν έρχονται οι τουρίστες με το ηλεκτρικό όχημα και θέλουν να διασχίσουν την Εγνατία, πρέπει να μπορούν να βρούνε τέτοια συστήματα και πολλές άλλες τεχνολογίες και προϊόντα από τις εταιρείες με τις οποίες οι οποίες συμμετέχουν στο κλάστερ και βεβαίως και πολλά άλλα που δεν φαίνονται εδώ. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια καινούρια startup εταιρεία για να παράγει φυσικά προϊόντα με εντελώς πράσινες διαδικασίες και με κάποια πολύ προηγμένη τεχνική εκχύλησης για να παράγει τα εθέρια έλαια. Τώρα, τι πλεονεκτήματα υπάρχουν για τους συμμετέχοντες, είναι νομίζω αυτά προφανή, αλλά ένα από τα σημαντικότερα είναι ότι μέσα σε αυτό το κλάστερ έχουμε αυτό που λέμε το Common Testing Facility. Είναι λοιπόν ένα κοινό εργαστήριο, το οποίο περιλαμβάνει πολλά στάδια, μέσα μερικά από αυτά είναι σύνθεση υλικών, επεξεργασίες κεραμικών, επικαλύψεις,
άλλα μεγαλύτερα εργαστήρια, simulators για να κάνει κάποιος, για παράδειγμα, να αναπτύξει ηλιακές τεχνολογίες. Αυτός είναι ένας από τους 4 μεγάλους solar simulators που υπάρχουν στον κόσμο. Για τις τεχνολογίες οχημάτων και την κίνηση, για τη μέτρηση της ρήπανσης και το καθεξής. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε συνέργειες ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε τις τοπικές πηγές και τα τοπικά ωφέλη. Υπάρχουν περιβαλλοντικά ωφέλη, ενεργειακά ωφέλη, οικονομικά ωφέλη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά επίσης και κοινωνικά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τονίζεται η εξιστρέφεια, γιατί χρησιμοποιούμε τα τοπικά πλεονεκτήματα για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Δεν σας απασχολήσω με τα νούμερα, απλώς θα σας πω 2 πράγματα ακόμα κλείνοντας, ότι μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε για το μέλλον και, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο καλύτερος τρόπος είναι να το εφεύρουμε εμείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, ξεκινώντας από όλα αυτά τα κινέζικα για ορισμένους, που ουσιαστικά αποτελούν μια key enabling technology, μια τεχνολογία που είναι πολύ βασική για ό,τι κάνουμε, για ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα πράγματα που κάνουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε με flagship project, δηλαδή με εμβληματικά project για την περιοχή στην καθαρή ενέργεια, όπου μπορούν να εμπλεκούν πάρα πολλοί προμηθευτές τεχνολογιών από όλη την περιοχή, και ουσιαστικά να κλείσουμε όλο αυτό το κύκλο που έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα, όπου μπορούμε να φανταστούμε ότι χρησιμοποιούμε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και ήλιο για να παράγουμε καύσιμα, τα χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πολύ καθαρή τεχνολογία, δεσμεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα και κλείνουμε τον κύκλο. Εδώ λοιπόν θα ήθελα και εγώ να κλείσω αυτή την παρουσίαση του κλάστερ, λέγοντας σαν συμπέρασμα ότι η καινοτομία και οι δομές παραγωγής της καινοτομίας υπήρχαν πάντοτε και στη χώρα και στην περιοχή, και αυτό μας έφερε 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια να είμαστε ακόμα εδώ, να μιλάμε τη γλώσσα αυτή, να έχουμε τα ίδια ελαττώματα αλλά και τα ίδια προτερήματα με τους παππούδες και τους προπαππούδες. Εκείνο που είναι δύσκολο τώρα είναι να φανταστούμε ότι δεν είμαστε πλέον το κέντρο του κόσμου, ούτε καν το κέντρο της Ευρώπης, και στην κατάσταση που είμαστε αυτή της κρίσης, νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε κανένας λόρδος Βίρονας, ούτε άλλοι φιλέλληνες που να συγκινηθούν από αυτό το πράγμα και να έρθουν να βοηθήσουν. Πρέπει λοιπόν μόνοι μας να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και το τι καλό μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς θα το δείξει μόνο το αποτέλεσμα. Άρα, όπως είπε και νομίζω ο προηγούμενος ομιλητής, δοκιμάστε γρήγορα, αποτύχετε γρήγορα και go to one, όπως λένε οι πληροφορικοί, ξανά από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ.